Είμαστε στον δρόμο για αυτά που διεκδικούμε, αυτά που μας ανήκουν. Ως μοναδική λύση και τρόπο πίεσης βλέπουν το δρόμο του αγώνα. Οι συνταξιούχοι της ευρύτερης περιοχής του πύργου πραγματοποίησαν κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία της πόλης, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματά τους. Έκαναν λόγο για εξαπάτηση των συνταξιούχων και αναφέρθηκαν στα προβλήματα που βιώνουν, υπογραμμίζοντας ότι την ευθύνη έχουν όλες οι κυβερνήσεις που έχουν πηξίδια τους στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν μας ξεγελούν οι ανακοινώσεις κυβέρνησης που μιλούν για μεγάλες αυξήσεις συντάξεις. Οι περισσότεροι συνταξιούχοι δεν θα πάρουν τίποτα. Οι δε υπόλοιποι ψίχουλα. Αρνούμαστε να δεχθούμε ότι πρέπει να περάσουμε το χειμώνα στο σπίτι με κασκόλ και διπλή κουβέρτα, όπως μας λένε. Μας λένε ταυτόχρονα ότι η Ελλάδα εισέρχεται στο πιο δύσκολο χειμώνα. Για ποια Ελλάδα όμως είναι δύσκολος ο χειμώνας? Σίγουρα όχι για τα μονοπόλια της ενέργειας που καταγράφουν αύξηση κερδών μεγαλύτερη από 450%. Οι συντάξεις και οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι πάνω από 10 χρόνια. Ενώ οι κοινωνικές δαπάνες, όπως στην υγεία, στην ασφάλιση και στο φάρμακο, μειώνονται συνεχώς. Κοινά είναι τα προβλήματα. Κοινές όμως είναι και οι αιτίες των προβλημάτων για όλους μας. Είναι η ακόρεστη δίψα για κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων και η εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική. Οι συνταξιούχοι χαρακτήρισαν ψίχουλα τις παροχές στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτά που έχουν χάσει είναι πολύ περισσότερα και οι τελευταίες μακάλες ανατιμήσεις δίνουν και την χαριστική βολή για την επιβίωση. Καλό θα είναι να μαζευτούμε όλοι όσοι μπορούμε να έχουμε κινητοποιήσει στην αγορά μας και να μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας εναντίον της κυβέρνησης που αυτή τη στιγμή μειώνει τις συντάξεις μας δραστικά. Η Αμαλιάδα, η Βόρεια Ηλία και η ποινία μας μεταφέρουν θερμό χαιρετισμό. Είμαστε παρόντες για ακόμα μια φορά για τα προβλήματά μας δεν έχουν τελειωμό. Η αναγκαιότητα ανεξαστικών λύσεων προκύπτει από τις τεράστιες περικοπές. Οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί τα τελευταία 13 χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις σε όλα τα δικαιώματα συντάξιμες, αποδοχές, δώρα, ΕΚΑΣ, κοινωνικές παροχές, υγεία και φάρμακα που τα έχουμε πληρώσει με τον αγώνα μας. Μια ζωή. Δεν τα χρωστάμε σε κανέναν δανειστή και τα δικαιούμαστε στο σύνολό τους. Το συνταξιουχικό κίνημα δεν καταθέτει τα όπλα, υπογράμμισαν. Δεν θα συμβιβαστούν με τις υποσχέσεις που δίνονται και πάλι εν ώψη των εκλογών. Ειδικά για το ζήτημα της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς, απορρίπτουν τη θέση της κυβέρνησης αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των άλλων κομμάτων. Δεν μπορούν, όπως λένε, να δεχθούν ότι δεν θα πάρουν αύξηση στις συντάξεις όσοι έχουν προσωπική διαφορά. Καταγγέλουν ότι η θεσμοθέτησή της και η διατήρησή της μέχρι τώρα από όλες τις κυβερνήσεις είναι ένα τέχνασμα για να κρατούν μειωμένες τις συντάξεις. Οι συνταξιούχοι ολοκληρώνουν τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα απαιτώντας πραγματικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις. Απαντούν αποφασιστικά στην κοροϊδία και αδικία που γίνεται σε βάρος τους και διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματά μας. Δεν υπάρχουν σωτήρες και μόνο με το οργανωμένο μαζικό αγώνα μπορούμε να κερδίσουμε. Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, εμείς οι συνταξιούχοι, αλλά και το ενεργεία, ταξικό εργατικό κίνημα, με την απεργία στις 9 Νοέμβρη, βρισκόμαστε όπως πάντα στο δρόμο του αγώνα για τον πάσης φύσεως προβλημάτων μας.